Με ποδήλατα και κράνη βραβεύτηκαν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων οι διακριθέντες του διαγωνισμού ζωγραφικής που πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δράση, γέμισε χρώματα και χαρά το Δημαρχείο. Η έκθεση είναι ακόμα στο φουαγέ του Δημαρχείου, μπορεί όποιος θέλει να περάσει να τη δει μέχρι και τέλος της επόμενης εβδομάδας. Το πρώτο βραβείο κέρδισε από το τρίτο δημοτικό σχολείο η μαθήτρια της τετάρτης τάξης, η Ιουλία Φαζάκη, και το δεύτερο βραβείο από το 10ο νηπιαγωγείο Νέας Κηδονίας, η μαθήτρια Δάφνη Στεριανού. Ειδικό βραβείο δόθηκε στο πρώτο οικολογικό νηπιαγωγείο Μουρνιών, το οποίο έκανε μια ειδική κατασκευή, εφαρμόζοντας μπογιά πάνω στις ρόδες του ποδήλατου. Ο διαγωνισμός ζωγραφικής με τίτλο «Μέσα» διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με σκοπό να αποτυπώσουν οι μαθητές την καθημερινή τους μετακίνηση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς ή τη μετακίνησή τους με εναλλακτικά μέσα. Και ελπίζω οι μεγάλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα των παιδιών στις ζωγραφιές αυτές που είχαν τους εναλλακτικούς τρόπους και να αφήσουμε λίγο τα αυτοκίνητα και τα άλλα μέσα και να πάμε με πιο εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ειδικά στο κέντρο των Χανίων. Ωστόσο, τρέχει ο διαγωνισμός ψηφιακής φωτογραφίας για μικρούς και μεγάλους, με θέμα «Η φύση είναι μεγάλη και αιώνια, ενώ εμείς μικροί και εφήμεροι». Εκεί ο κερδισμένος θα πάρει μια κάρτα ενός μήνα, έξι μηνών, συγγνώμη, για δωρεάν μετακίνηση με το αστικό κτέλ. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram στο Δήμου το λογαριασμό και να πατήσετε like σε όποια φωτογραφία σας αρέσει. Όποια πάρει τα περισσότερα like θα κερδίσει και το δώρο. Τα βραβεία προσέφερε η Κίδων, ενώ οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έλαβαν και ειδικό έπαινο από το Δήμο Χανίων.